Χιλιάδες φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Τουρκία. Φωνάζουν συνθήματα και καλούν να παραιτηθεί ο νέος πρίτανης του Πανεπιστημίου, τον οποίο διόρισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η αστυνομία με μια μεγάλη επιχείρηση συλλαμβάνει 159 από αυτούς. Öğrencileri gözaltı aracına aldılar ve götürdüler. Ama tabii bu arada darp edilen öğrenciler oldu. Yerlerde sürüklenen. Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης να αφαιθούν ελεύθεροι και οι φοιτητές που συνελήφθησαν επειδή κρέμασαν αυτόν τον πίνακα. Η εικόνα δείχνει την Κάμπα, το μεγάλο τέμενο στο κέντρο της Μέκας, περιστοιχισμένο από τα χρώματα της κοινότητας των ομοφιλοφίλων. Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για το ζήτημα, κατηγορώντας την ουσία την κοινότητα των ομοφιλοφίλων. İşte siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz. LGBT gençliği değil. Siz kıran, döken gençlik değil. Tam aksine kırılan, dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Size inanıyorum. Και όλα αυτά την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν έχει ήδη ανοίξει στην Τουρκία τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εσάσεν, Τουρκία'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan. Ο 66χρονος Ερντογάν βρίσκεται στην εξουσία από το 2003, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια από το 2014 ως πρόεδρος. Θεωρητικά, με βάση το Σύνταγμα, μπορεί να παραμείνει πρόεδρος της χώρας μέχρι το 2028.